Μάλιστα, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, διότι αξίζει. Σας το είχα πει και από χθες ότι θα έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Γενικό Γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, νομίζω πως αξίζει καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για την θέση και την άποψη του κόμματός σας για το ζήτημα των ειδικών οικονομικών ζωνών, να σταθούμε για λίγο στα όσα συνέβησαν πριν από λίγες ημέρες στο νησί της Αμοθράκης, για τα οποία φαντάζομαι θα είστε ήδη πληροφορημένος, ναι, και την αντίδραση που είχαν τα μέλη του κόμματός σας, τη συμπεριφορά, μάλλον τη στάση που είχαν τα μέλη του κόμματός σας από την πλευρά του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Χανού. Ναι. Ναι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλετε να το δώσετε. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει λόγος. Η ουσία είναι το θέμα. Ρωτάω την γνώμη σας για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι ρώτησα και χθες την κυρία Μπεζηριανίδου ότι φαντάζομαι ότι είναι η πρώτη φορά που το ΕΠΑΜ τη χάνει τέτοιας υποδοχής. Δεν φαντάζομαι ότι ποτέ σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας έτυχε να βρεθείτε έτσι προεκπλήξεως. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό ζήτησα το σχόλιο σας πρώτα. Δεν θέλουμε ούτε να δώσουμε συνέχεια, δεν υπάρχει λόγος. Παρ' όλα αυτά, πήγανε κανονικά σήμερα τα μέλη του κόμματός σας στη Σαμοθράκη για την εκδήλωση την οποία θα παρευρεθούν 18 του μηνός. Από όσο γνωρίζω, ναι. Κανονικότατα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο προκείμενο της κουβέντας μας, το οποίο έχει να κάνει με την δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών. Και αυτό που θα ήθελα καταρχήν να σας ρωτήσω, κύριε Καζάκη, πείτε μου κατά πόσο εσείς θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ή όχι το γεγονός που συζητείτε το συγκεκριμένο ζήτημα αυτή την εποχή που η χώρα μας περνάει τόσα δεινά, βρίσκεται σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση. Θέλω να πω, υπάρχει το υπόβαθρο εκείνο για να συζητούμε. Κοιτάξτε, το ζήτημα των ειδικών οικονομικών ζωνών, όπως γνωρίζετε άλλωστε, γιατί το έχουμε συζητήσει και στο κανάλι σας, δημιουργείται ακριβώς όταν μια χώρα βρίσκεται σε ίδια κατάσταση χρεοκοπίας. Πρόκειται για αρπακτικά κυριολεκτικά της διεθνούς αγοράς, οι οποίοι, παλιοί αποικιοκράτες να το πούμε έτσι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την δεινή θέση που βρίσκεται μια χώρα για να αποσπάσουν με προνόμια τα οποία σε κανονικές συνθήκες από πολιτισμένες χώρες ήταν αδύνατο να εκχωρηθούν. Με δεδομένη την κατάσταση λοιπόν της χώρας και με δεδομένο το πολιτικό σύστημα το οποίο θυμίζει μαυραγορητισμό της παλιάς κατοχής, γι' αυτό άλλωστε έρχονται αυτοί τώρα και διεκδικούν διάφορες χώρους ή αν θέλετε προωθούν την ιδέα των ειδικών οικονομικών ζωνών. Δεν είναι κάτι παράξενο, δεν υπάρχουν ειδικές οικονομικές ζώνες σε ανεπτυγμένες χώρες ή πολιτισμένες γενικά χώρες. Ειδικές οικονομικές ζώνες δημιουργούνται σε χώρες οι οποίες είναι πραγματικά στο χείλος της καταστροφής ή αν δεν έχουν περάσει σε διαδικασία καταστροφής. Κύριε Καζάκη, θα άξιζε ιδιαίτερα να μας αναφέρετε άραγε, γιατί εσείς έχετε μια πολύ βαθιά εμπειρία, ξέρετε, είστε γνώστης των οικονομικών έτσι κι αλλιώς. Ποιος άραγε επενδυτής θα ενδιαφερόταν να επενδύσει σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο ειδικό καθεστώς, να το θέσω έτσι. Επενδυτές της αρπαχτής. Να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος. Επενδυτής αρπαχτής. Έρχεται, αρπάζει και φεύγει. Και συνήθως αυτοί οι επενδυτές είναι και βιτρίνες παράνομων ροών χρήματος και λαθρεμπορίου. Παντού στις ειδικές οικονομικές ζώνες υπάρχει η νόμιμη βιτρίνα και υπάρχει και η παράνομη βιτρίνα, όπου μέσω του ειδικού καθεστώτος της ειδικής οικονομικής ζώνης υπάρχουν ροές παράνομες ανθρώπων, χρήματος και βεβαίως εμπορίου. Πάντως, τέτοιου τύπου επενδυτές, να το πούμε έτσι, προσελκύουν οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Και φυσικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι και το εργατικό δυναμικό το οποίο απασχολούνται σε τέτοιου είδους οικονομικές ζώνες είναι, κανείς εύκολα μπορεί να δει ότι μιλάμε για φτωχά λαϊκά στρώματα, πάρα πολύ φτωχά, μετανάστες. Κυρίως μετανάστες. Βεβαίως στην κατάσταση που έχει βρεθεί σήμερα ο Έλληνας, που γίνεται και ο ίδιος μετανάστες, είτε μέσα στη χώρα του, σε συνθήκες όπου πραγματικά είναι εξαθλίωσης. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έχει δουλειά, αλλά δεν ξέρω πόσοι από τους εργαζόμενους αμείβονται κανονικά, ακόμη και για αυτά τα άθλια επίπεδα μισθών ή αμοιβών που έχουμε καταλήξει να έχουμε σαν χώρα. Και από την άλλη, βεβαίως, ξένους μετανάστες. Δεν είναι τυχαίο το ότι συζητείται το ζήτημα στην Εθράκη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακριβώς εκεί βρίσκεται το σταυροδρόμι του παράνομου δουλεμπόριου, να το πούμε έτσι, παράνομων μεταναστών, φυσικά και παράνομου εμπορίου. Όπως άλλωστε το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, πώς να το πούμε, δεν κομίζουμε γλάφκα της Αθήνας. Είναι ακριβώς αυτό, δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι η συζήτηση γίνεται εκεί και βεβαίως δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι η Θράκη έχει τέτοια γεωστρατηγική σημασία από κάθε άποψη για τις μεγάλες δυνάμεις, αν θέλετε, αλλά και για τα ευρύτερα Βαλκάνια, όπως επίσης και γεωστρατηγική σημασία από τη σκοπιά των εμπορικών και γεωφυσικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή.
Δεν είναι για παράδειγμα τυχαίο το ότι κάποιοι ανακαλύψαν για παράδειγμα τη Σαμοθράκη, όταν στα 3 μίλια ανατολικά της Σαμοθράκης υπάρχει ένα από τα πιο γνωστά κοιτάσματα υδρογοναθράκων και έχει τέτοια στρατηγική σημασία όχι μόνο για την ΑΟΣ του Αιγαίου, αλλά και για τα γενικότερα γεωστρατηγικά συμφέροντα όπως διαμορφώνονται στο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Άρα, τι θα λέγατε, καταλήγοντας κύριε Καζάκη, από όλη αυτή την υπόθεση ουσιαστικά ποιος θα μπορούσε να κερδίσει, ποιος θα ήταν ο κερδισμένος του παιχνιδιού, να το θέσω έτσι? Κοιτάξτε, ο κερδισμένος είναι αυτοί που ξέρουν να κινούνται, να το πούμε έτσι, στο παρασκήνιο της παγκόσμιας αγοράς, διότι πρόκειται για σκιά επενδυτικά, σκιώδη επενδυτικά σχήματα τα οποία είναι της αρπαχτής και φυσικά ο μαυραγωρητισμός που ανδύει στη χώρα μας. Είτε είναι πολιτικός μαυραγωρητισμός, τον θαυμάζουμε καθημερινά στο κυβερνών σύστημα, αλλά και ταυτόχρονα σε όλο εκείνο το πλαίσιο του ευρύτερου δημόσιου τομέα που προσυδειάζει στο κυβερνών πλαίσιο, στο κυβερνών σύστημα, με δημάρχους, παραδημάρχους, περιφερειάρχες, οι οποίοι τρέχουν να επιβεβαιώσουν την καταγωγή τους ως μαυραγωρίτες από την παλιά κατοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη χώρα και το λαό της. Και φυσικά με ό,τι σκοτεινά συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτούς. Η αλήθεια είναι, κύριε Καζάκη, πως το ΕΠΑΜ από την αρχή που έχει προκύψει το συγκεκριμένο ζήτημα έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση, δεν κρύβει τα λόγια του. Έχετε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές με επιχειρήματα, γιατί αυτός είναι και ο στόχος βεβαίως. Με επιχειρήματα έχετε τοποθετηθεί για τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Και εγώ αυτό που έχω κρατήσει από τις συνεντεύξεις που έχω παρακολουθήσει και έχω διαβάσει είναι ότι όπου και αν εφαρμόστηκαν οι ειδικές οικονομικές ζώνες, όπου δηλαδή και αν υιοθετήθηκαν, δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικά στο οικονομικό τοπίο. Δεν υπήρξε οικονομική άνθηση στη χώρα που εφάρμοσε το συγκεκριμένο εργασιακό καθεστώς. Όχι, όχι. Ούτε οικονομική άνθηση, ούτε συνέβαλε στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ίσα-ίσα οι ειδικές οικονομικές ζώνες λειτουργούν, πώς να το πούμε, σαν απορροφητήρες πόρων. Δηλαδή στην πραγματικότητα τραβάνε πόρους από την υπόλοιπη οικονομία. Για παράδειγμα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα της ειδικής οικονομικής ζώνης όπως έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία. Μόλις 126 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Στην Ανατολική δηλαδή Θράκη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ειδική οικονομική ζώνη όπως την έχουν διαμορφώσει οι Τούρκοι και που βεβαίως η πλασία των ειδικών οικονομικών ζωνών στην περιοχή σας τη χρησιμοποιούν και ως παράδειγμα, τα 3/4, 3 στις 4 επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί είναι τουρκικές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ή όσες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν απομείνει στην Ελλάδα θα μεταφερθούν στις ειδικές οικονομικές ζώνες για να γλιτώσουν τη φορολογία, να κατεβάσουν ακόμη περισσότερο τα μεροκάματα και φυσικά να έχουν ένα ειδικό καθεστώς για να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Φυσικά, ακούγοντάς σας, κανείς, κύριε Καζάκη, και με αυτό θα κλείσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα μπορούσε να πει πολύ εύκολα: εντάξει, το ΕΠΑΜ είναι κατά των επενδύσεων γενικά. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν είστε κατά των ξένων επενδύσεων γενικά, να το θέσω έτσι. Όχι, αρκεί όχι, να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός με υλοποιήσιμα και ορατά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας. Το βασικό στοιχείο σε μια επένδυση είναι αυτό που λέγεται feasibility study, δηλαδή μελέτη επιλεξιμότητας. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί το κάνω αυτό? Και πρέπει να είναι άμεσα και απτά τα δεδομένα μου. Δηλαδή, μου προσθέτει στην απασχόληση. Όταν μετράω το μου προσθέτει στην απασχόληση, δεν μου αρκεί να μετρήσω τις όποιες πιθανές θέσεις εργασίας που μου δημιουργεί, αλλά το ισοζύγιο θέσεων εργασίας. Δηλαδή, αν μου αφαιρέσει, ας πούμε, 4.000 θέσεις εργασίας από την υπόλοιπη περιοχή μου και μου διαμορφώσει 300, καταλαβαίνετε ότι χάνω θέσεις εργασίας από μια τέτοια επένδυση. Το δεύτερο είναι, μου προσθέτει στην τεχνολογία παραγωγής, στις υποδομές, στην οικονομία μου στο σύνολο, συνεισφέρει σε αυτό το πράγμα. Και το τρίτο πολύ βασικό είναι, εάν δεν έχω έσοδα εγώ ως κράτος, γιατί να το κάνω? Μάλιστα. Λοιπόν, μια τέτοια επένδυση που πραγματικά συνεισφέρει στην παραγωγή, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία, δημιουργεί πραγματικές θέσεις εργασίας, δηλαδή με αυτό το ισοζύγιο που λέμε το θέσεων εργασίας, και φυσικά συνεισφέρει στην τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα και στην ανάπτυξη της οικονομίας, προφανώς είμαστε υπέρ. Δεν είμαστε τρελοί, αλλά αυτό απαιτεί μελέτη. Συγκεκριμένη μελέτη και φυσικά ενταγμένο σε ένα σχέδιο. Δηλαδή να ξέρω ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας περιοχής και να τα αξιοποιήσω προς όφελος και της περιοχής αλλά και της Ελλάδας συνολικά. Μάλιστα. Όχι μπάτε σκύλια, λέστε. Κύριε Καζάκη, είπα ότι ήταν το τελευταίο ερώτημα, αλλά μου δώσατε μία πάσα για ακόμη ένα ερώτημα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, από αυτές τις συναντήσεις και συζητήσεις που κάνετε, τις ανοιχτές αυτές συναντήσεις που κάνετε με τον κόσμο για το ζήτημα των ΕΟΣ, τι είναι αυτό που σας θέτουν ως πρώτο και κέριο ερώτημα ή ως προβληματισμό ενδεχομένως?
Κοιτάξτε, το ζήτημα καταρχήν εντυπωσιάζονται από το γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας στις ΕΟΣ είναι πραγματικά τριτοκοσμικές από κάθε άποψη. Και το γεγονός ότι χρησιμοποιούν μεταναστευτική εργασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις πριν 2 εβδομάδες πέρασε καινούργιο νομοσχέδιο που επιτρέπει στο κράτος να εισάγει κατά το δοκούν ξένη εργασία. Δηλαδή μετανάστες. Αυτό γιατί το κάνουν, για έτσι, αφηρημένα. Λοιπόν, ανεξάρτητα με το αν δημιουργηθεί ειδική οικονομική ζώνη στη Θράκη, έτσι αλλιώς ολόκληρη η Ελλάδα μετατρέπεται σε ειδική οικονομική ζώνη με τα πολυνομοσχέδια που περνάνε και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο πολύ βασικό, αυτό που σοκάρει τον κόσμο, είναι όταν μιλάμε για ειδικές οικονομικές ζώνες στην παραμεθόριο, αυτό συνδέεται με την εθνική κυριαρχία της χώρας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αν εκχωρείς εδαφική επικράτεια σε ξένα συμφέροντα, ή αλότρια συμφέροντα, να το πούμε έτσι, ή αν πιο σωστά σε ιδιωτικά συμφέροντα και ειδικά σε παραμεθόρια περιοχή, τότε πραγματικά θέτει σε κίνδυνο την ίδια σου τη χώρα. Εκχωρείς εθνική κυριαρχία. Και βεβαίως στις μέρες μας, από ό,τι φαίνεται, το να εκχωρήσουμε εθνική κυριαρχία είναι το πιο απλό πράγμα για τους κυβερνώντες αυτόν τον τόπο. Δηλαδή κάτι το οποίο ήταν κάζους μπέλι για τις προηγούμενες γενιές, σήμερα το περνάμε λες και είναι το πιο απλό πράγμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι αν χάσουμε τη χώρα μας, αν χάσουμε τον τόπο μας, δεν μας μένει τίποτα άλλο και παρά να γίνουμε κι εμείς παράνομοι μετανάστες. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Καλή συνέχεια έχουμε και σε εσάς και σε όλους τους στόχους που θέτει το κόμμα σας γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.